Οι εκλογές τελείωσαν, όμως οι προεκλογικές αφίσες, ακόμη και από την προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση, παραμένουν ακόμα στις θέσεις τους, καθώς ορισμένα κόμματα δεν τήρησαν τους κανόνες και τα προβλεπόμενα για μια καθαρή πόλη. Η εικόνα, σύμφωνα με τις αυτοψίες των δημοτικών αστυνομικών, των εποπτών της καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και των ίδιων των πολιτών που καθημερινά επικοινωνούν με την υπηρεσία μας, δεν είναι θετική. Πάρα πολλές από αυτές τις αφίσες παραμένουν ακόμα ανιρτημένες. Ό,τι δεν θέλω να βλέπω. Ζωγραφιές του ενός και του άλλου. Γιατί? Σαφώς και έχει παραγίνει. Θα γίνουν τώρα έλεγχοι και θα πέσουν καμπάνες. Οι καμπάνες είναι επόμενο και θα πέσουν σε ανθρώπους που ίσως να μην φταίνε, γιατί οι άλλοι τους κρεμάσανε εκεί. Είχαν γνώση όμως και αυτοί. Σαφώς και είχαν γνώση. Άλλοι τους κρεμάσανε. Πρέπει κάθε κόμμα να μαζεύει τις αφίσες. Έχουμε και τον τουρισμό που περιμένει πολλοί κόσμος, επαγγελματίες από τον τουρισμό. Έχουμε δει τουρίστες και φωτογραφίζουν τις αφίσες. Εικόνες που δεν τιμούν τον πολιτισμό μας, καθώς το κακό παράγεινε σε κομβικές οδικές αρτηρίες με την προεκλογική αφισορύπανση, με τον πολιτικό προϊστάμενο της Δημοτικής Αστυνομίας Ηρακλείου να προαναγγέλει εντατικούς ελέγχους από κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και την επιβολή προστήμων, τα οποία κυμαίνονται από 300 έως 1.500 ευρώ. Είτε αφορά κόμματα, είτε αφορά επιχειρήσεις, είτε οτιδήποτε άλλο που προκαλεί την εκδήλωση και προκαλεί επίσης και την αφισορύπανση, η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας είναι υποχρεωμένη να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Είδατε πολλές αφίσες? Πάρα πολλές. Σε ποια περιοχή είδατε πολλές? Παντού. Να. Παντού. Όπου και να πας από εδώ μέχρι το Κατσαμπά, γύρω να γυρίσεις, όλο αφίσες θα δεις. Να καθαρίσει ο δρόμος. Να καθαρίσει. Το έχω παρατηρήσει, ναι. Να γεμώσει ο κόσμος. Δεν είναι ωραίο. Σκουπίδια από εδώ, σκουπίδια από εκεί. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στη λεωφόρο Καζαντζίδη, όπου στις κολόνες φωτισμού και όχι μόνο έχουν αναρτηθεί παράνομα αφίσες και πανό για την προβολή των κομμάτων, καθώς και αφίσες για την προβολή καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Η Δημοτική Αστυνομία είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα είχε κατά κάποιο τρόπο κηρύξει μια επίκη έως καθόλου άσκηση της αρμοδιότητας αυτής. Τώρα ξεκινάμε με μεγαλύτερη, θα έλεγα, εγρήγορση και εντατικοποίηση των ελέγχων για την κατά της αφισορύπανσης στο Δήμο Ηρακλείου. Πάντως, πρόστιμα φωτιά για προεκλογική αφισορύπανση στους δρόμους και στις πλατείες επέβαλε πριν από λίγες ημέρες ο Δήμος Αθηναίων σε 3 κόμματα, με το συνολικό ποσό να αγγίζει τις 60.000 ευρώ.